αφήσατε έργα έτοιμα να πραγματοποιηθούν, αφήσατε στο ταμείο χρήματα, ήταν διαλυμένο το ταμείο σε σημείο που έπρεπε να παρέμβουν οι εισαγγελείς, οι οποίοι τους περιμένουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι. Εγώ περιμένω καθημερινώς τους εισαγγελείς που ακούσαμε στο ξεκίνημα της θητείας της νέας δημοτικής αρχής, ότι θα παρέμβουν οι εισαγγελείς, γιατί για να παρέμβει ο εισαγγελέας κάποια απάτη έχει γίνει, κάποια λαδιά έχει γίνει, δεν θα παρέμβει για να βγει καφέ στην παραλία. Εγώ δήλωσα και τη διεύθυνσή μου, Αγίας Μαρίνης 92 στο φαρμακείο στο Βέλο. Το είπα και στον κύριο Δήμαρχο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί είμαι να στείλει τους εισαγγελείς και οι άνθρωποι γελάνε. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Υπάρχει ένας Δήμος γεμάτος υγεία, ένας Δήμος με πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ τεχνικό πρόγραμμα που τα είχαμε φέρει εμείς, ένας Δήμος με προϋπολογισμό 33 εκατομμυρίων και 15 εκατομμύρια εισερχόμενα έργα. Αυτά είναι αδιαμφισβήτητα για όποιον ξέρει να διαβάζει. Έτσι, λοιπόν, ένας Δήμος που δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα προδεκαετίας που είχαμε βρει εμείς. Από εκεί και πέρα μπορούν να λένε όσα ψέματα θέλουν, να τα επαναλαμβάνουν, Αυτή είναι η μέθοδο Γκέμπελς. Να σβήσουμε, να μειώσουμε, να κάνουμε το οτιδήποτε. Τα ίδια χρήματα αυτά που δαπανώνται και για πολιτισμό και για ιδρεύσεις που γίνονται όλα απευθείας αναθέσεις. Άμα ανατρέξει στο Διάβγεια, θα δείτε το πρώτο εξάμεινο έχουν γίνει αναθέσεις απευθείας πάνω των 500.000 ευρώ. Αυτές οι επάρατες. Νομίζω σας κατηγορούσαν για τις απευθείας αναθέσεις. Τώρα ήρθε η ώρα τους να κάνουν το ίδιο. Μόνο. Και τώρα στην Οικονομική Επιτροπή παρακαλάνε τα παιδιά της δικής μας παράταξης. Δεν τα ξέρετε, Ναι. Λοιπόν, αλλά τα ψέματα πραγματικά φάσκουν και αντιφάσκουν παντού. Ο Δήμος έχει μεγάλη υγεία. Προσέξτε να δείτε κάτι, γιατί εγώ γνωρίζω τι γίνεται. Έχει μεγάλη υγεία οικονομική. Απλά όταν δεν γνωρίζεις τα προβλήματα και όταν τα βλέπεις και 9 χρόνια δεν έχεις πάρει μυρωδιά αυτού που γίνεται, πελαγώνεις, πείζεις και νομίζεις ότι σε χτυπάνε από παντού. Δείτε ότι υπάρχουν νούμερα που δεν έχουν μπει τα λεφτά στη μέσα και υπάρχουν προβλήματα. Ένας Δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Κάθε μέρα αντιμετωπίζει προβλήματα, έτσι. Φέρνεις έργα. Το έργο αυτό θέλει συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο, να ξεκολλήσεις κάτι, με το Ταμείο Παρακαταθών και Δανείων, γιατί αργεί μια χρηματοδότηση, με πάλι χαρτί στο Υπουργείο για την αναθεώρηση τιμών να διεκδικήσεις κάποια χρήματα. Αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ζωντανά και θα συμβαίνουν πάντα, είναι αυτά που χαρακτηρίζουν μέσα στην άγνοιά τους αυτή ένας Δήμος με τα προβλήματα τα οποία γκεμπελικά αναφέρουν.